Σχεδόν 3 μήνες και η βασική μας διατροφή είναι καρύδα. Πεινάς, βλέπω. Τρως πάλι καρύδα. Και ξέρεις θα σε πιάσει. Σου έφτιαξα τσιπς καρύδας από χθες. Ναι, αλλά και έφτιαξα πολλά, δεν φάγανε. Θα σε πειράξω στο μάχη. Δεν πειράζει, θα φάμε σήμερα. Αυτό πρέπει ναι, σήμερα να κερδίσουμε. Δακτυλοδεικτούμενος μέσα σε ένα συμβούλιο, απομονωμένος μόνος μου στο κέντρο. Εκεί που καθόμαστε, στο κέντρο μόνος μου, εξαφανισμένοι πάντες γύρω μου και εγώ απομονωμένος και να μην ξέρω πού να κρυφτώ, τι να κάνω. Παιδιά, ποιος ξεστήχασε και έκλασε. Ποιος έκλασε. Έκλασε. Όχι. Αφουλίλα μείνησε. Συγγνώμη. Ρε Σπύρο. Συγγνώμη, δεν το περίμενα. Εμένα μου ήρθε πρώτη. Σας είπα, άμα το κάνω θα το πω. Ειλικρίνειά μου βέβαια να παραδέχομαι τις αδυναμίες μου για μια στιγμή με εξέθεσε. Εντάξει. Δεν είμαι ο μόνος βέβαια. Μπορεί να συμβεί σε όλους. Όπα. Έχουμε αυτό το μοναδικό που έχουμε είναι αυτό πρόσθεση να το χάσουμε κιόλας. Πώς τα βλέπεις σήμερα? Θα το πάρουμε. Θα το πάρουμε. Πρέπει. Αχ, αυτή η καρύδα. Επικίνδυνη η τροφή. Σκοτώνει αυτή η καρύδα. Πρόσεξε τώρα εσύ να σε καλώσει σήμερα. Να με προσέξεις και σήμερα. Να πάρουμε το επαντό. Να πάμε να φάμε. Έχω πει στο Σπύρο να μην τρώει πολύ καρύδα. Γιατί είναι ένα επικίνδυνο φαγητό. Γιατί του δημιουργεί προβλήματα. Και αερίζεται όπου σταθεί και όπου βρεθεί. Εκεί είχαμε και ένα σκηνικό στο συμβούλιο, το οποίο νομίζω ότι λίγο εκτέθηκε, γιατί ήταν σαν θάλαμος αερίων. Οπότε τον συμβούλεψα να μην τρώει πάρα πολύ, γιατί του δημιουργεί προβλήματα. Και επειδή πεινάει ο καημένος, του είπα μήπως ξεκινήσουμε να το δούμε λίγο διαφορετικά, να κερδίζουμε λίγο περισσότερο στα αγωνίσματα, για να μπορούμε να μην τρώμε τόσο πολύ καρύδα.